Προκειμένου να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις λόγω και της πανδημίας, μπορούν οι πολίτες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είτε ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικά με επιστολή να αποστέλουν τις υποθέσεις τους στο συμπαραστάτη του πολίτη της περιφέρειας. Αργύρη Χουρμουζέλη, όπως μας εξήγησε ο ίδιος, που ανέφερε το ρόλο του συμπαραστάτη του πολίτη της περιφέρειας. Δημοσιεύσαμε ένα δελτίο τύπου προκειμένου σε αυτή τη συγκυρία της επιδημιολογικής έξαρσης να μην επιβαρύνονται οι πολίτες της περιφέρειας με πρόσθετες και άσκοπες μετακινήσεις και να μπορούν να εξυπηρετήσουν τις υποθέσεις τους χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν ούτε από τον νομό τους ούτε από την κατοικία τους. Δηλαδή, ένας πολίτης της Δράμας ή της Ξάνθης ή της Καβάλας αλλά και της Ροδόπης δεν χρειάζεται να έρθει στο γραφείο του περιφερειακού συμπαραστάτη για να εκθέσει το πρόβλημά του ή την καταγγελία του. Μπορεί ηλεκτρονικά να μου την αποστείλει. Εάν δεν μπορεί ηλεκτρονικά, τη γράφει, τη δίνει στο ταχυδρομείο και μου τη φέρνουν. Εγώ την επεξεργάζομαι, επικοινωνώ με τις υπηρεσίες και το όποιο αποτέλεσμα θα του το γνωστοποιήσω είτε ηλεκτρονικά είτε γραπτά ανάλογα το πώς θα έχει έρθει η καταγγελία του. Κατ' εξαίρεση, εάν χρειαστεί εγώ να μιλήσω μαζί του, αυτό θα γίνει κατόπιν συνεννόησης, να έρθει στο γραφείο μου και αφού τηρηθούν όλα τα αναγκαία μέτρα τα οποία επιβάλλονται σήμερα πλέον για την συγκεκριμένη επιδημία. Να ξαναπώ μάλλον ότι ο ρόλος του περιφερειακού συμπαραστάτη είναι να επιλύνει τις διαφορές που ανακύπτουν με τους πολίτες της περιφέρειας, από τους πολίτες μάλλον της περιφέρειας, με τις υπηρεσίες, με τους υπαλλήλους της περιφέρειας. Όποια λοιπόν διαφορά υπάρχει, είτε πρόκειται για κακοδιαχείριση, είτε πρόκειται για εσφαλμένη ερμηνεία, είτε εν πάση περιπτώσει πιστεύει σωστά ή λάθος ο πολίτης ότι χρειάζεται τη βοήθεια του συμπαραστάτη για να διεκπεραιώσει την υπόθεσή του, μπορεί με αυτόν τον τρόπο, ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά, να αποστείλει την καταγγελία του, να γράψει το πρόβλημά του, να βάλει κάποιο τηλέφωνο, γνωρίζει ποια είναι η υπηρεσία της περιφέρειας. Όταν λοιπόν αντιμετωπίσει πρόβλημα στην υπηρεσία της περιφέρειας, τότε θα πει πάω στον περιφερειακό συμπαραστάτη. Είτε με παίρνει τηλέφωνο και τον καθοδηγώ πώς θα στείλει την καταγγελία του. Δηλαδή μπορεί η Διεύθυνση Συγκοινωνιών, εν πάση περιπτώσει, να μην εκδίδει μια άδεια για κάποιους λόγους. Άδεια οδήγησης. Μπορεί να πιστεύει ότι έχει δίκιο, μπορεί πράγματι να έχει δίκιο, μπορεί να έχει άδικο, αλλά θα πρέπει και αυτό το άδικο να πιστεί ο ίδιος ότι είναι άδικο, ότι δεν μπορεί να το κάνει και από εκεί και πέρα να τον κατευθύνει ο συμπαραστάτης, να τον κατευθύνω εγώ, πώς μπορεί αυτό το δικαίωμά του να ικανοποιηθεί σωστά. Είτε στην σωστή υπηρεσία, είτε με άλλο τρόπο που εσφαλμένα ενδεχομένως να έχει επιλέξει.